Ναι, όπως είπε και η κυρία Σωτηροπούλου, θα σας μιλήσω για τη θεραπεία ζεύγους στις σεξουαλικές διαταραχές. Ωραία. Λοιπόν, οι ιστορίες που αφορούν τη σεξουαλικότητα δεν γεννιούνται από το τίποτα. Η σεξουαλικότητα αναπτύσσεται σε ένα πολιτισμικό, κοινωνικό, ιστορικό πλαίσιο, το οποίο είναι συχνά επιφορτισμένο με διάφορους μύθους. Θεραπεία ζεύγους. Διορθωτική εμπειρία. Μπορεί να συμβεί στη διάρκεια μιας μακρόχρονης σχέσης. Η επανόρθωση μέσω της θεραπευτικής διαδικασίας έρχεται να θέσει ρογμές στα αυτονόητα, να βελτιώσει, να εξελίξει. Κάθε ανθρώπινη σχέση προσφέρει στον εαυτό τη δυνατότητα να καθρεφτιστεί και να συνειδητοποιήσει, θα λέγαμε, ο εαυτός και άλλες πλευρές του. Βασική αρχή των σχέσεων είναι ότι δεν μπορεί να μην υφίσταται επικοινωνία μεταξύ δύο ανθρώπων, αφού και η άρνηση επικοινωνίας περιέχει ένα μήνυμα προς τον άλλον. Δύο σημαντικές παράμετροι στη θεραπεία ζεύγους με σεξουαλική δυσλειτουργία είναι ο μηχανισμός μέσα στον οποίο δημιουργήθηκε το πρόβλημα, αλλά και αυτός μέσω του οποίου συντηρείται η σεξουαλική δυσλειτουργία. Πριν από την έναρξη της θεραπευτικής προσπάθειας, απαιτείται προσεκτική εκτίμηση του ζεύγους ως προς τη σωματική και ψυχική του υγεία, καθώς και την ποιότητα της σχέσης του. Γι' αυτό χρειάζεται η λήψη λεπτομερούς ιατρικού και ψυχοσεξουαλικού ιστορικού, πλήρες ιστορικό των σχέσεων του ζεύγους, συζήτηση των πιθανών αιτίων του προβλήματος. Βασικά ερωτήματα, αν συμφωνούν ή διαφωνούν με την προσφερόμενη θεραπευτική πρόταση, αν έχουν και οι δύο την ίδια διαθεσιμότητα και δυνατότητα δέσμευσης. Οι ερωτήσεις για την κατασκευή δυνατοτήτων μπορούν να φωτίζουν το πιθανό νόημα του συμπτώματος ή και να αποτελούν μία αναπλαισίωσή του. Ο σκοπός είναι το ζευγάρι να αλληλοεπιδράσει στο αντικείμενο που προβληματίζει. Στο ολιγόλεπτο βίντεο που ακολουθεί, κατά τη γνώμη μου αξιοσημείωτο είναι το εξολεκτικό κομμάτι, είναι τα επαφικά λάθη και το πώς μπορεί να αισθάνεται κανείς στη συνεδρία που ίσως να αναπαραστά και πώς αισθάνεται το ζευγάρι μεταξύ του. Arnold, let's talk about you. What do you enjoy sexually? Sex. I am going to ask you to get more specific. So you enjoy the actual sexual act, intercourse? Yeah. Missionaries, though. Would you prefer that to, say, oral sex? I guess so. Was oral sex an option? Is that something that you would do regularly? No, I don't, no. I was not comfortable with that. Giving or receiving? Huh? I don't know. Both, I guess. Okay, so now you, Arnold, would have been open to that. What does that matter? She just said it was not an option. What about problems in the bedroom? Have you ever experienced erectile dysfunction? No. Use medications like Viagra? No. As we age, sometimes it becomes... It works. What would you say was working in your sex life when you were sexual together? For instance, would you climax? Yeah. Were there things that you wanted to do but didn't? You're kidding, right? Well? I mean, who says no to that? Right then, go ahead. What, you want a whole list? Sure. Uh,
I'm not really coming up with anything. There are no wrong answers here. Well, if you could have anything you wanted in your sex life with Kay, what would that be? Did you have fantasies that you didn't feel comfortable telling her about? Of course. Well, I guess I used to think about Kay giving me a... giving me oral, you know, at work, under the desk, at tax time. So, public places? No, not just public places. No? Okay, good. Very good. And what else? The threesome. With? The neighbor. Helen? Carol. Carol with the corgis? Very good, Arnold. Both of you. Η σεξουαλική επικοινωνία θεωρείται μέρος της επικοινωνίας του ζεύγους. Το ζευγάρι ενισχύεται να μιλήσει πιο ανοιχτά για προσδοκίες, προτιμήσεις, ανασφάλειες, σεξουαλικούς φόβους και εκπαιδεύεται στο να μοιράζεται σκέψεις και συναισθήματα. Η πρόσβαση σε λεπτομέρειες της σεξουαλικής ιστορίας δίνει εντελώς διαφορετική διάσταση στο πώς αντιλαμβάνονται το πρόβλημα, σε αυτά που άφησαν πίσω, αλλά και στους φόβους που φέρνουν. Εντάσσοντας το σύμπτωμα στο ζευγάρι, το προσεγγίζουμε θεραπευτικά με αυτόν τον τρόπο, ανεξάρτητα από το ποιος φέρει το σύμπτωμα. Θα μπορούσε να γίνεται αντιληπτό μέσα σε ένα πλαίσιο μεταβάσεων στον κύκλο της ζωής του ζεύγους. Μέσα από μία συστημική θεώρηση, το βασικό θέμα δεν είναι μόνο να εξαλειφθεί το σύμπτωμα, αλλά τι θα γίνει μετά. Τα ζευγάρια συχνά συγκρούονται ώστε να εξισορροπήσουν μεταξύ ατομικότητας και σχέσεις. Οι μετασχηματισμοί στο ζεύγος προκαλούν άγχος. Γι' αυτό τα ζευγάρια τους αποφεύγουν, αντιστέκονται σε αυτούς, ενώ έχουν την τάση να συντηρούν την υπάρχουσα ισορροπία, ακόμα και αν είναι δυσλειτουργική. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να εκδηλώνονται συμπτώματα προκειμένου να μην αλλάξει η δεδομένη ομοιόσταση. Τα συμπτώματα λοιπόν μπορεί να εμποδίζουν μία απειλητική αλλαγή. Το πρόβλημα μπορεί να λειτουργεί σταθεροποιητικά για το σύστημα, καλύπτοντας τα ενδεχόμενα αμφιθυμικά συναισθήματα μέσα στο ζευγάρι ή επιτρέποντας την έκφραση μεταξύ άλλων και στα αμφιθυμικά συναισθήματα. Παρατηρείται ορισμένες φορές πως ένα από τα μέλη του ζευγαριού, ενώ εκφράζει παράπονα ή δυσφορία, κρατά από την άλλη στο σκοτάδι τη δική του σεξουαλικότητα. Θα μας επιτραπεί να κάνουμε υποθέσεις σχετικά με το πώς αυτή η ιστορία εκφράζεται μέσω συμπτώματος και βιώνεται από το ζευγάρι. Η αφήγηση της ιστορίας του προβλήματος προσφέρει το πλαίσιο που διαμορφώθηκε το πρόβλημα και σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσε να βρεθεί και η λύση. Η αλληλεπίδραση για κάλυψη αναγκών ονομάζεται συζυγικά δυναμικά. Στα πιο συχνά αναφερόμενα περιλαμβάνονται η κυριαρχικότητα, η δύναμη, ισχύς, εξουσία, η συναισθηματικότητα, τα όρια οικογένειας. Σημαντικό θέμα στην επικοινωνία είναι το θέμα της εξουσίας, η έλλειψη ευελιξίας και μοιράσματος. Η κυρίαρχη τάση είναι να τονίζεται η σημασία της σχέσης
στον καθορισμό της σεξουαλικής ικανοποίησης των γυναικών. Για τους άντρες από την άλλη πλευρά, ζητήματα όπως η αγάπη, η τρυφερότητα, η σχέση θεωρούνται δευτερεύουσα σημασίας όταν πρόκειται για την επίτευξη σεξουαλικής ολοκλήρωσης. Επιστημονικά, δεν μπορεί να υποστηριχθεί η πρωτοκαθεδρία του συναισθηματικού παράγοντα ως μοναδικού ρυθμιστικού παράγοντα στις γυναίκες. Ομοίως, αντικρούεται η υποτιθέμενη επικράτηση των φυσικών παρορμήσεων και η ανάγκη εκπλήρωσης, θα μπορούσαμε να πούμε, στους άνδρες, ανεξάρτητα από την αντίληψη για το πλαίσιο της σχέσης τους. Είναι πολύ συνηθισμένο ένα πρόβλημα, μια σεξουαλική δυσκολία, να συνυπάρχει με αλληλεξάρτηση που οδηγεί σε δευτερογενή ωφέλη. Τα ζευγάρια που εμπλέκονται σε άλυτες συγκρούσεις και προβλήματα τείνουν να γίνονται στερεοτυπικά. Η σημασία των ασκήσεων. Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις μπορούν να συνδυάζουν συμπεριφορικές, γνωσιακές τεχνικές με ψυχοδυναμικές παρεμβάσεις. Όσον αφορά τις τεχνικές που προτείνει το συστημικό μοντέλο για χρήση στη θεραπεία, ενδεικτικά θα μπορούσαν να αναφερθούν το ιδανικό σεξουαλικό σενάριο, το οποίο περιλαμβάνει την περιγραφή της προσδοκίας για μία νέα ποιότητα στη σεξουαλική εμπειρία και την παράλληλη κατανόηση της πραγματικής βιωμένης σεξουαλικότητας. Μια άλλη τεχνική είναι το παιχνίδι ρόλων. Το ζευγάρι έρχεται σε επαφή με αυτά που διαθέτει, με τις δικές του πηγές και αποθέτα, χωρίς να δέχεται κατευθύνσεις από το θεραπευτή. Επίσης, οι παράδοξες τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν με καλά αποτελέσματα, αλλά χρειάζεται προσοχή ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η θεραπευτική σχέση. Αυτές οι τεχνικές, οι παράδοξες τεχνικές εννοώ, προτείνονται στις περιπτώσεις που έχουμε άλυτα, μακροχρόνια μοτίβα συναλλαγής, όπου οι άμεσες παρεμβάσεις δεν έχουν αποτέλεσμα. Συνοπτικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η βασική στρατηγική είναι η επιδίωξη μείωσης του άγχους επίδοσης και η δημιουργία συνθήκων για επαρκή σεξουαλικό ερεθισμό. Θέματα ανοιχτά προς συζήτηση. Ένα σεξουαλικό πρόβλημα που εμποδίζει την εκτέλεση της τελετουργίας μπορεί να θέσει υπό αμφισβήτηση τη σταθερότητα της σχέσης. Μέσω τεχνικών παρεμβάσεων μπορούν να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα βοηθήσουν το κάθε μέλος του ζευγαριού να βιώσει με πληρέστερο τρόπο και χωρίς αναστολές τη σεξουαλικότητά του. Κρίση του ζεύγους και δυνατότητες αυτορύθμισης. Ας αποφασίσει το ζευγάρι αν θέλει ή μέχρι που θέλει να φτάσει. Το πλαίσιο των δυνατοτήτων συχνά διέπεται από αμφιθυμία. Δεν αφορά μόνο το καλό σεξ, την τρυφερότητα, μα πολλές φορές χρειάζεται να αναδυθούν παράλληλα με τις επιθυμίες ένωσης και συντροφικότητας και οι ατομικές επιθυμίες του κάθε μέλους που μπορεί να έχουν και χαρακτήρα εγωιστικό. Σας ευχαριστώ πολύ.